Καλή σας μέρα. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στις Βρυξέλλες. Είναι μια εκδήλωση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ με στόχο να αναδείξουμε τους υπεριαλιστικούς πολέμους, τις συνέπειές τους, τις σφαγές των λαών, αλλά και τις εμπλοκές των αστικών κυβερνήσεων στα επικίνδυνα σχέδια που έχουν στο στόχαστο τους λαούς. Και από αυτή την άποψη σήμερα, πίσω από κάθε αγώνα των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων, των βιοπαλλαστών αγροτών, της νεολαίας των φοιτητών, πίσω στην ούγια των αιτημάτων, έχουν να κάνουν και με τα ζητήματα του πολέμου, με την έννοια ότι είναι άμεσα συνυφασμένο ότι η πολεμική βιομηχανία, εξοπλισμοί, όλα όσα δίνονται για να ταϊστεί η μηχανή των υπεριαλιστικών πολέμων, λείπουν από το τραπέζι της εργατικής λαϊκής οικογένειας, από όσα θα έπρεπε να απολαμβάνει. Από αυτή την σκοπιά σήμερα ανοίγουμε συνολικότερα τη συζήτηση και έχουμε καλεσμένους και εκπροσώπους φορέων που έχουν ανοίξει σφοδρή αντιπαράθεση ακριβώς αυτά τα ζητήματα και πολύ περισσότερο αναδεικνύουν τους μεγάλους κινδύνους της εμπλοκής της χώρας μας τόσο από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας σήμερα όσο και από τις προηγούμενες σε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια. Και από αυτή την άποψη σήμερα η κατάθεση της πείρας τους και των συμπερασμάτων από αυτή την πάλη είναι πολύτιμη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφοι και συντρόφισσες, σε λίγες μέρες κλείνουν 2 χρόνια από την έναρξη του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία ανάμεσα στις ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καπιταλιστική Ρωσία. Όχι ότι δηλαδή και οι υπόλοιποι δεν είναι καπιταλιστές. Ένας πόλεμος πάνω στα συντρίμμια της αντεπανάστασης και των ανατροπών του σοσιαλισμού, της καπιταλιστικής παλινόρθωσης, που άνοιξε, θα λέγαμε, τον ασκό του αιώλου, που διαψεύστηκαν στην πράξη όσοι μετά τις ανατροπές προεξοφλούσαν το επιγής ειρήνης, το επιγής ειρήνη που θα ερχόταν τάχα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξέσπασε σε εδάφη που προηγούμενα για δεκαετίες παρά τα προβλήματα ζούσαν λαοί μονιασμένοι, ενώ σήμερα αλληλοσφάζονται για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες, ξεριζωμένους. Οι λαοί πλήρωσαν και πληρώνουν ακριβά την οδυνηρή αλλαγή του σχετισμού δύναμης, ενώ οι δυνάμεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλιμάκωσαν την επίθεση όπως ζήσαμε στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, όπως και σε άλλες. Επίσης, όπως και σε χώρες της Αφρικής. Άλλωστε, φέτος δεν ξεχνούμε ότι συμπληρώνονται 25 χρόνια από την υπεριαλιστική επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Επέμβαση, μάλιστα, με βόμβες αποπλουτισμένου ουρανίου που οδήγησε στον εφήλιο πόλεμο, το διαμελισμό της χώρας και την εμπλοκή της Ελλάδας, της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τη στήριξη των υπολείπων αστικών κομμάτων. Η αιτία αυτών των πολέμων είναι ο ανταγωνισμός για το μοίρασμα καπιταλιστικών αγορών, των πηγών του πλούτου, την εξασφάλιση σπάνιων υγεών και καθοριστικών για την κερδοφορία ομίλων της ψηφιακής και της λεγόμενης πράσινης στρατηγικής μετάβασης. Στο επίκεντρο είναι ο καθοριστικής γεωπολιτικής σημασίας έλεγχος αυτών των περιοχών που μετά τις ανατροπές αποτέλεσαν, θα λέγαμε, έναν κενό χώρο, ένα πεδίο δράσης για τα ανταγωνιζόμενα συμφέροντα των ομίλων. Όλα αυτά λειτουργούν σήμερα πολλαπλασιαστικά, καθώς είναι εμφανή πια τα σημάδια μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης στην Ευρωζώνη, με δεδομένη την εκδήλωση της ύφεσης στη Γερμανία, στην ατμομηχανή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα εντείνεται η επίθεση στο εισόδημα, στα δικαιώματα συνολικά, στη ζωή της εργατικής τάξης, των βιοπαλλαστών αγροτών, των αυταπασχολουμένων, συνολικά των λαϊκών στρωμάτων. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, ζούμε σήμερα τα έθραυστα σύνορα της λεγόμενες παγωμένες συγκρούσεις που ξαναθερμαίνονται, τις ανοιχτές πληγές διενέξεων που όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά δίνουν
το έναυσμα για νέο γύρο συγκρούσεων ανάμεσα σε αστικές τάξεις, ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα. Πέραν από την ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, την Ιεμένη, συνολικά σε κάθε υπεριαλιστική σύγκρουση ανά τη γη, σε αυτούς συγκεκριμένα τους δύο πολέμους, δηλαδή της Ιουγκοσλαβίας και της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε τον πλέον πρωταγωνιστικό και βρώμικο ρόλο, αποτέλεσε δύναμη κρούση σε βάρος των λαών σε όλα τα επίπεδα. Αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μια διακρατική ένωση του κεφαλαίου, που καθώς είναι στην υπηρεσία του, διεξάγει πολέμους με τα γνωστά χιλιοευτελισμένα προσχήματα περί δημοκρατίας, ελευθερίας, ενάντια σε αυταρχικούς ηγέτες, που βεβαίως προηγουμένως ήταν αγαστή στρατηγική εταίρη της στην επιχείρηση τόσο της καπιταλιστικής παλινόρθωσης, όσο και της λεγόμενης αποκομμουνιστοποίησης. Με θράσος την έναξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προκλητικά μιλούσε για τον πρώτο τάχα πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποκρύπτοντας το μακελιό στα Βαλκάνια, που παραμένουν η μεγάλη πληθυνταποθήκη της Ευρώπης, με τον ανταγωνισμό ανάμεσα στο Ευρωατλαντικό και το υποδιαμόρφωση Ευρασιατικό μπλοκ να ερίζουν για τον έλεγχο της περιοχής σε συνεργασία ή ανταγωνισμό με τις αστικές τάξεις των εκεί χωρών. Μπορεί λοιπόν να τελείωσε ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία, αλλά στην πράξη καπνίζει ακόμα. Γιατί είναι εδώ η υπεριαλιστική ειρήνη των Αμερικανονατοϊκών προτεκτοράτων όπως η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο, που μάλιστα αναβαθμίζονται και επιχειρείται να νομιμοποιηθούν. Επίσης είναι εδώ οι υπεριαλιστικές συμφωνίες τύπου Πρεσπών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που μια χαρά υλοποιεί και αυτή της Νέας Δημοκρατίας, της ένταξης επίσης χωρών της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και της νατοποίησης χωρών όπως η Αλβανία, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία. Όλα αυτά όχι μόνο δεν κατευνάζουν, αλλά αντίθετα κλιμακώνουν τους ανταγωνισμούς. Τα ίδια κίνητρα των πολέμων των καπιταλιστών που επιστρατεύονται κάθε φορά σερβιρίστηκαν και στον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος υπεριαλιστικός από τις δύο πλευρές που στρέφεται κατά των λαών και εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τη γενίκευσή του με τη χρησιμοποίηση και πυρηνικών όπλων. Οι εξελίξεις αναδεικνύουν ότι η αναμέτρηση στην Ουκρανία είναι μέρος της μεγάλης εικόνας των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που μένονται σε όλη την Μητρόγειο και χαρακτηρίζονται από τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα, τη σύγκρουση ανάμεσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο και το υποδιαμόρφωση ευρασιατικό. Δεν ξεχνούμε όμως και πως φτάσαμε στην εισβολή της καπιταλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία, που πυροδοτήθηκε από την επέμβαση του ευρωατλαντικού μπλοκ και το πραξικόπημα στην Ουκρανία το 2014, με τη στήριξη φασιστικών δυνάμεων, με την επιβολή κυβερνητικής λύσης με βάση τα συμφέροντά τους. Το ΚΚΕ έχει καταδικάσει το αντιδραστικό καθεστώς Τζελένσκι, τις ουκρανικές αντικομμουνιστικές εθνικιστικές κυβερνήσεις που διέπραξαν εγκλήματα σε βάρος του λαού στον Ντονμπάς, έθεσαν σε παρανομία το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας και διώκουν τους κομμουνιστές, στραγγαλίζουν τα δικαιώματα του ουκρανικού λαού. Η καταδίκη βέβαια αυτή δεν δικαιολογεί την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την καταπάτηση της εδαφικής της ακαιρεότητας και κυριαρχίας, που προκαλεί χιλιάδες νεκρούς βάσανο στον ουκρανικό και το ρώσικο λαό, συνολικά στους λαούς της περιοχής. Είναι παραπλανητικά τα προσχήματα της αστικής τάξης της Ρωσίας περί αποναζιστικοποίησης και αντιφασιστικού χαρακτήρα του πολέμου, καθώς έχει βαριές ευθύνες τόσο για την ενίσχυση των φασιστικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ενώ ο Πούτιν επιδίδεται σε συκοφαντίες και αντικομμουνισμό, επιτίθεται στο Λένιν, την Οκτωβριανή Επανάσταση, την οικοδόμηση και τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Η πάλη ενάντια στον φασισμό συνδέεται με την πάλη για την εξάλληψη των αιτιών που τον γεννούν, με την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο αποτελεί κρίσιμο ζήτημα. Φέτος, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του Λένιν, η διαχρονική αξία της ανάλυσης του δίνει και πάλι τις απαντήσεις στους λαούς, καθορίζει τη στάση των κομμουνιστών, υπογραμμίζοντας ότι την εποχή του υπεριαλισμού, του μονοπωλιακού καπιταλισμού, οι πόλεμοι που διεξάγονται από τις αστικές τάξεις είναι πόλεμοι άδικοι, υπεριαλιστικοί. Οι λαοί καλούνται να τους καταδικάσουν, να δυναμώσει η αυτοτελής, ιδεολογική, πολιτική και μαζική πάλι
για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, την εξάλληψη της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, την οικοδόμηση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτή την αρχή οδηγεί αντικειμενικά σε στήχηση πίσω από τα συμφέροντα των αστικών τάξεων, του ενός ή του άλλου στρατοπέδου ληστών με επώδυνες συνέπειες. Οι επιπτώσεις του μακροχρόνιου πολέμου στην Ουκρανία με το μπλοκάρισμα ενεργειακών και εμπορικών δρόμων και η αβέβαιη εικόνα ποιος και αν θα έχει πραγματικά το πάνω χέρι την επόμενη μέρα, ακόμα και αν επικρατήσει στο πολεμικό πεδίο, επιτάχυνε την εξέταση εναλλακτικών λύσεων και πιο ασφαλών δρομολογίων για τα μονοπόλια παγκόσμια. Για παράδειγμα, στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ανάμεσα στο λεγόμενο Ινδικό εμπορικό διάδρομο που προκρίνουν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και περνά από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ισραήλ από τη μια και στον Κινέζικο λεγόμενο δρόμο του μεταξιού από την άλλη, απέκτησε αναβαθμισμένη σημασία. Γιατί η Γάζα αποτελεί ένα νοητό μπαλκόνι και το παραλιακό μέτωπό της μπορεί να αξιοποιηθεί ως ενεργειακό και διαμετακομιστικό κέντρο του Ισραήλ, ως εναλλακτική πύλη ενέργειας και εμπορευμάτων αντί του διαδρόμου της Ουκρανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο σχεδιασμός έχει ένα μεγάλο αγκάθι που μπορεί να τον τορπιλήσει και αυτό είναι το Παλαιστινιακό πρόβλημα. Το θάψιμο του Παλαιστινιακού λοιπόν είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός. Η βάρβαρη Ισραηλινή κατοχή πλέον δεν αρκούσε γι' αυτό και επιταχύνθηκε το σχέδιο γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού και η σφαγή ως σήμερα πάνω από 28.000 Παλαιστινίων και ο εκτοπισμός των υπολείπων οπουδήποτε αλλού, ακόμα και σε ναζιστικής έμπνευσης τεχνητό νησί φυλακή που έχει ακουστεί, προκειμένου να μην εμποδίζουν σε εισαγωγικά τα σχέδια των μονοπωλίων. Το ίδιο αναβαθμισμένη σημασία μετά το πολεμικό βάλτωμα του βορειοευρωπαϊκού εμπορικού και ενεργειακού διαδρόμου απέκτησε και η Ερυθρά Θάλασσα, που ανήκει στον ίδιο εμπορικό και διαμετακομιστικό άξονα με τα ανοιχτά της Γάζας. Από τον έλεγχο των στενών της κρίνεται διαχρονικά το αν και ποια πλοία θα κάνουν τον περίπλο της Αφρικής για να ξεφορτώσουν τα εμπορεύματά τους στα ευρωενωσιακά λιμάνια. Αυτός ο ανταγωνισμός που πλέον αλλάζει επίπεδο έχει οδηγήσει ήδη από το 2014 στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ιεμένη με την επίθεση της Σαουδικής Αραβίας και των συμμάχων της στο όνομα της αντιμετώπισης των Χούθη που στηρίζονται από το Ιράν. Τα σχέδια αυτά επιταχύνθηκαν στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Άνοιξαν την όρεξη στην αστική τάξη της Ελλάδας που κιόλας από την εποχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δρομολογούσε τόσο την αναβαθμισμένη στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και την απογείωση της οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας με το κατοχικό κράτος του Ισραήλ. Κινήσεις που συνεχίστηκαν και εξελίχθηκαν ακόμα περαιτέρω με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στην Ερυθρά Θάλασσα με τη φρεγάτα αλλά και την ανάληψη συντονισμού από το στρατηγείο της Λάρισσας της υπεριαλιστικής ευρωενωσιακής επιχείρησης Ασπίδες μετατρέπει τη χώρα μας σε ορμητήριο και συνάμα στόχο αντιπίνων, βάζοντας το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με τη συνένεση των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στον πόλεμο στην φρεγάτα. Στον πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα στέλνει τη φρεγάτα Ήδρα και ταυτόχρονα το πλήρωμά της στο στόμα του Λύκου. Απαιτούμε τώρα να ακυρωθεί η κυβερνητική απόφαση που εξυπηρετεί τους εφοπλιστικούς ομίλους και να μην σταλεί φρεγάτα ή άλλο στρατιωτικό μέσο στην Ερυθρά Θάλασσα. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, την ίδια στιγμή καταγράφεται κινητικότητα διαπραγματεύσεων για την δρομολόγηση επώδυνων για το λαό διευθετήσεων στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, εν μέσω εντυνόμενης κούρσας ανταγωνισμών, εξοπλισμών για τις νατοϊκές ανάγκες που δεν υπηρετούν την άμυνα της χώρας. Οι συμφωνίες για τον καθορισμό ΑΟΣ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία, όπως και αυτή με την Αίγυπτο, καταγράφουν απώλειες της επίρρειας των ελληνικών νησιών. Ενώ η αναγγελία του απαράδεκτου τουρκολιβικού συμφώνου δρομολόγησε αλυσιδωτά πρόσφατες ανακοινώσεις της Λιβύης για την επέκταση της συνορεύουσας
ζώνης της στα 24 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης, παρεμβάσεις του τουρκικού κράτους για έρευνες και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογοναθράκων, πυροδοτώντας επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία πενταετία προώθησε ένα πολύ επικίνδυνο στρατηγικό σχεδιασμό για τις υπεριαλιστικές βλέψεις της όπου γης στο ευρύτερο πλαίσιο. Η ίδια εκτιμάει ότι στο διεθνή ανταγωνισμό υπολείπεται των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στον οικονομικό και στρατιωτικό πεδίο. Επιπρόσθετα, προβληματισμό δημιουργεί στα ευρωνοσιακά επιτελεία το γεγονός ότι στην αναμέτρηση στην Ουκρανία η Ρωσία επιδεικνύει μέχρι τώρα αντοχή σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. Είναι πολύχρονες οι συζητήσεις για το αν και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει τη στρατιωτική της αυτοτέλεια σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Το σίγουρο είναι ότι αυτή συστηματικά ενισχύεται με το βλέμμα στις οξυνόμενες αντιθέσεις της και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν αφορούν μόνο την εκλογή Τραμπ, όπως κάποιοι απλουστευτικά αναφέρουν, αποκρύπτοντας ότι η αιτία των αντιθέσεων ανάμεσα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα υπαρκτά, σφοδρά και αντιπροώμενα συμφέροντα των επιχειρηματικών τους ομίλων. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι δεν μπορεί η ίδια στρατιωτικά να επαφίεται μόνο στο ΝΑΤΟ. Στα πλαίσια αυτά αρματώνεται σε όλα τα επίπεδα και έχει εκτονίσει την λεγόμενη στρατηγική της πηξίδα που δημοσιεύθηκε το 2022 και συμπυκνώνει τους επιθετικούς σχεδιασμούς της για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή την κατεύθυνση επικυρωποιούνται τόσο η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας όσο και η λεγόμενη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Ο γεωπολιτικός σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη την Υδρόγειο καθορίζεται επίσης από την επιθετική λεγόμενη στρατηγική παγκόσμια πύλη με προσανατολισμό την ενίσχυση των εμπορικών οικονομικών δεσμών της με τις λεγόμενες χώρες εταίρους της. Ο δε μηχανισμός γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας έχει αναπτυχθεί με στόχο τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παρέμβασής της σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στις γειτονικές της. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διεύρυνε την γκάμα των επικίνδυνων για τους λαούς εργαλείων της με στόχο την πραγματοποίηση υπεριαλιστικών αποστολών, όπως ο ψευδεπίγραφος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη, η λεγόμενη επίσης αποστολή με τον επίσης ψευδεπίγραφο τίτλο Ειρήνη, και επίσης τα δις ευρώ που δίνονται στην Ουκρανία μέσω αυτού του μηχανισμού. Οι παλαιότεροι στρατιωτικοί σχηματισμοί, τα λεγόμενα battle groups, αναβαθμίστηκαν και μετατράπηκαν στην μόνιμη διαδρομένη συνεργασία PESCO, που ενισχύει τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της λεγόμενης διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγηλε τη δυνατότητά της ως το 2025 για ανάπτυξη σώματος ταχείας αντίδρασης Ευρωστρατού δύναμης πάνω από 5.000 στρατιωτών. Για να μπορέσει να παρέμβει προς όφελος των ευρωνοσιακών μονοπωλίων και ειδικότερα της βιομηχανίας όπλων στις παραγγελίες εξοπλιστικών προγραμμάτων των κρατών μελών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε τον λεγόμενο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, που χρηματοδοτεί με κριτήρια ενίσχυσης αγοράς εξοπλιστικών από μήνους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ένα εργαλείο συμμόρφωσης με τα κριτήρια που θέτει σε στρατιωτικό επίπεδο αποτελεί και η λεγόμενη συντονισμένη ετήσια επιθεώρηση για την άμυνα, που λειτουργεί σαν να λέμε σαν ένα στρατιωτικό μνημόνιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα όχι μόνο για την έκβαση των εξελισσόμενων πολέμων ή τις πιθανές νέες αιστείες τους, αλλά και για τους όρους που αυτοί οι πόλεμοι θα διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον. Για να ωφεληθούν τα δικά της μονοπόλια και να μην πολεμά, για παράδειγμα, στο μέτρο των δυνατοτήτων της βέβαια, με όπλα άλλων υπεριαλιστικών κέντρων. Αυτή η ανησυχία ενισχύεται από το γεγονός επίσης ότι υπολείπεται τον ΗΠΑ και της Κίνας και στις ανακατατάξεις που αυτή την περίοδο συντελούνται όσον αφορά το μακρόπνοο σχεδιασμό όλων των υπεριαλιστικών κέντρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, του κυβερνοπολέμου, της βιοτεχνολογίας και της λεγόμενης διαστημικής πολιτικής στον πόλεμο.
Εξίσου την αξιοποίηση του πολύ πιο γρήγορου από το 5G επικείμενου και εξελισσόμενου 6G με ευρυζωνικά υψηλοειδή δίκτυα. Αυτός ο σχεδιασμός αφορά τα όπλα που σχεδιάζονται όχι στο μακρινό μέλλον, αλλά σήμερα κιόλας. Ενώ στο πλαίσιο της στρατιωτικοποίησης του διαστήματος, ήδη η Γαλλία ανακοίνωσε τη διαστημική στρατηγική της με τη Γερμανία να έπεται. Βασική επιδίωξη αποτελεί η επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης, η λεγόμενη ενισχυμένη διαλειτουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα τα γεράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σπεύσει να βάλουν εμπόδια στους ανταγωνιστές του ΣΥΠΑ και Κίνα, αλλά και τη Ρωσία, με σειρά δήθεν ηθικοπλαστικών κριτηρίων για τους εξοπλισμούς, όπως τα περί υπεύθυνης χρήσης της τεχνικής νοημοσύνης στον πόλεμο, αποφυγής της λεγόμενης κακόβουλης χρήσης της, περί αποφυγής χρήσης των λεγόμενων αυτόνομων όπλων, χωρίς δηλαδή ανθρώπινη επίβλεψη και άλλες τέτοιες υποκριτικές ευαισθησίες. Όλα αυτά μαζί βέβαια με το σερβίρισμα των λεγόμενων πλεονεκτημάτων της ψηφιακής εποχής που θα κάνουν πράξη τα λεγόμενα χειρουργικά χτυπήματα ακριβίας για δήθεν λιγότερες παράπλευρες απώλειες προκειμένου να είναι πιο ευκολοχώνευτα τα κάθε φορά προσχήματα από όσους στηρίζουν τα εγκλήματα που δολοφονούν μαζικά παιδιά και λαούς στη Γάζα, στην Ουκρανία και αλλού. Να σημειωθεί μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγορεύει καν τέτοια όπλα παρά τα υποκριτικά κλαψουρίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα κάθε φορά ψηφίσματα. Ας αφήσουν όμως τα σάπια για τη σχετική μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ομολογεί. Ανοίγουν τα εισαγωγικά. Τα μελλοντικά συστήματα στρατιωτών πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επίγνωσης της κατάστασης, στην αύξηση της φωνικότητας και στην βελτίωση της επιβίωσης μέσω της κωδικοποιημένης και τυποποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών, της πιθανής ενσωμάτωσης εξοσκελετών. Εξοσκελετών είναι ένα, σαν να φοράς σε ένα ρομπότ επί της ουσίας, και να απογειώνονται η ακρίβεια στόχευσης, για παράδειγμα τα πυρά απέναντι στον αντίπαλο, μέχρι και εμπορική χρήση έχει και για τους εργαζόμενους. Μπορεί ένας εργαζόμενος στο αεροδρόμιο, για παράδειγμα, να φορτώνει βαλίτσες χωρίς σωματική καταπώνηση με αυτούς τους εξωσκελετούς για 8 ώρες. Και καταλαβαίνετε ότι γίνεται μάχη ανάμεσα στα μονοπόλια για αυτές τις ιστορίες, όπως επίσης και μια σειρά νέων υλικών που εφαρμόζονται στον πόλεμο, φορητών αισθητήρων και διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Τον περασμένο Ιούλιο, η Σύνοδος Κορφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους ως άμεση προτεραιότητα έθεσε και την υπεροχή της λιθοσυμμαχίας στο λεγόμενο γνωστικό παύλα νοητικό πόλεμο. Σε μελέτη του το ΝΑΤΟ περιλαμβάνει δραστηριότητες που διεξάγονται σε συγχρονισμό με άλλα όργανα για να επηρεάσουν στάσεις και συμπεριφορές του πληθυσμού για να αποκτήσουν πλεονέκτημα ενάντια του αντιπάλου. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Για ένα οργανωμένο σχεδιασμό χειραγώγησης των λαών, πολεμικής προπαγάνδας και fake news στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η υποκρισία των υπεριαλιστών όμως απογειώνεται όταν έχουν το θράσος να κάνουν και πράσινα κηρύγματα πάνω στους τάφους και τις τάχτες των πολέμων τους, όμως όταν είναι εύλογο, γνωστό και προφανές ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή του περιβάλλοντος από την ίδια τη διεξαγωγή των υπεριαλιστικών πολέμων. Αυτή είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι καπιταλιστές και οι αστικές τους τάξεις. Όλο και περισσότερο αποκαλύπτεται η δικτατορία των μονοπωλίων τους, όπως και με το τελευταίο κατάπτυστο ψήφισμα που με τη συνυπογραφή όλων των πολιτικών ομάδων και με την ψήφο της συμπροέδρου της λεγόμενης ομάδας της αριστεράς, όπως και άλλων ευρωβουλευτών της ίδιας ομάδας, πέρασε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ψήφισμα εγκαινιάζει μια εποχή πογκρόμ διώξεων από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αστικές κυβερνήσεις εναντίον όσων ευρωβουλευτών αντιτίθεται στην Υπεριαλιστική Ένωση του Κεφαλαίου και στην αντιλαϊκή αντιδραστική στρατηγική της. Εναντίον όσων εκφράζουν έστω και άλλη γνώμη από την ευρωνοσιακή για τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Όσων διαφωνούν με το να ταΐζονται τα κανόνια του Ζελένσκι από το ψωμί και τον υδρότα των λαών, από όσα λείπουν από τους αγρότες στο κόστος παραγωγής, στους φοιτητές από τις σχολές τους, τις προσλήψεις από τα σχολεία και τα νοσοκομεία για μας και τα παιδιά μας. Με μοναδικό στοιχείο ισχυρισμούς, τώρα το λένε
καθαρά και ορισμένα δημοσιεύματα κατηγορούν Σιλίβδιν σαν κατασκόπους και όργανα της Ρωσίας, για παράδειγμα, διάφορους ευρωβουλευτές, κάνοντας μάλιστα και ονομαστικές αναφορές. Προβοκατόρικα, το ψήφισμα επιχειρεί επίσης να ταυτίσει τη Σοβιετική Ένωση με τη σημερινή καπιταλιστική Ρωσία και τον Πούτιν, αυτόν που μέχρι την έναρξη του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου ήταν στρατηγικός εταίρος, προνομιακός συνομιλητής που μοιράζονταν τις ίδιες αξίες, δηλαδή το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Με βάση το ψήφισμα ενεργοποιούνται επίσης κυρώσεις, μέτρα, χρηματικές ποινές, ζητά έρευνες ώστε οι πολιτικές ομάδες να παρακολουθούν τους ευρωβουλευτές και να τους καταδίδουν με διενέργεια εσωτερικής έρευνας και σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής κατά τα πρότυπα των πιο σκοτεινών εποχών του μακαρθισμού. Με δύο λόγια, κάθε πολιτική δύναμη που αμφισβητεί ή πολύ περισσότερο ζητάει την ανατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της στρατηγικής αυτή της λυκοσυμμαχίας θα αντιμετωπίζει διώξεις, ποινές, καταδίκες με διάφορες κατασκευασμένες κατηγορίες όπως τα περί κατασκοπίας. Αυτά λοιπόν λέει το Ευρωκοινοβούλιο, που όλα τα αστικά κόμματα το έχουν θέσει ως θεματοφύλακα, γιατί ακούγονται πολλοί αυτές τις μέρες, θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης. Είναι δείγμα όμως αδυναμίας και όχι δύναμης να υπερασπιστούν ένα πόλεμο που το πληρώνουν οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας με το αίμα τους και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης με τη βαριά φορολογία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια και ούτω καθεξής. Όσα κατασταλτικά μέτρα και αν λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορέσει να σταματήσει τα ποτάμια λαών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους με το Παλαιστινιακό λαό, την πάλη των εργαζομένων της αγωνιζόμενης αγροτιάς και της νεολαίας για τα δικαιώματά τους, ενάντια στα συμφέροντα του κεφαλαίου και την ΚΑΠ, ενάντια στις υπερελιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Το ξεκάθαρο μήνυμά τους, οι λαοί το δίνουν καθημερινά με τον αγώνα τους, που συνιστά την πραγματική αντιπολίτευση που δεν θα τη βρουν στην αλλαγή του μανολιού της Νέας Δημοκρατίας με αυτόν του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ούτε στις ακροδεξιές κραυγές του Βελόπουλου και των άλλων μορφωμάτων που μαζί με τους άλλους τα έχουν ψηφίσει όλα. Όπως όλοι ψήφισαν τους πολεμικούς προϋπολογισμούς, τις διευκολύνσεις στο καθεστώς Ζελένσκι που έχει εξοργήσει την αγωνιζόμενη αγροτιά και στην Ευρώπη, τα ψηφίσματα πολεμικά παραλυρήματα του Ευρωκοινοβουλίου, έτσι κι αλλιώς όλοι μαζί στηρίζουν τη φυλακή των λαών την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν λοιπόν όλοι αυτοί αποφασιστικά να πάρουν απάντηση με ψήφο στο ΚΚΕ, μια ψήφο που και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ξεχωρίζει, γιατί οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ενημερώνουν και προειδοποιούν το λαό, αποτελούν εδώ μέσα τη φωνή των αγώνων και των ετοιμάτων του. Πάνω από 100 παρεμβάσεις, ομιλίες, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, αιτιολογήσεις ψήφου έχει πραγματοποιήσει η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ αυτά τα χρόνια για τα ζητήματα των υπεριαλιστικών πολέμων. Με ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ και στην καθημερινή δράση και στις ευρωεκλογές συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο, έτσι όπως λέει και το σύνθημα της σημερινής μας εκδήλωσης, ανυποχώρητα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των υπεριαλιστικών πολέμων, των σφαγών των λαών, της εμπλοκής για τα συμφέροντα των ομίλων. Σας ευχαριστώ.